περάσουμε λίγο στην... θα σας κάνω εγώ μια παρουσίαση σχετικά με το δικό μας όραμα, ένα μέρος του οράματός μας για την Νάουσα του μέλλοντος, το οποίο συνοψίζεται στον τίτλο στον οποίο βλέπετε στην παρουσίαση. Νάουσα, η πόλη του σινεμά. Όταν πριν από 10 χρόνια ξεκινούσαμε μια παρέα 4 νέων ανθρώπων να υλοποιήσουμε αυτήν την προσπάθεια δημιουργίας ενός σύγχρονου πολιτιστικού φεστιβάλ με επίκεντρο τον κινηματογράφο, η αλήθεια είναι πως τότε ελάχιστοι πίστεψαν πως όλη αυτή η προσπάθεια θα μπορούσε να είχε μια τόσο σημαντική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά όμως, με την βοήθεια του κόσμου, ο οποίος αγκάλιασε την προσπάθεια αυτήν και φυσικά τη βοήθεια παραγόντων σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο, κατορθώσαμε να εξελίξουμε τη δράση μας αυτή και να γιορτάζουμε σήμερα 10 χρόνια. 10 χρόνια για τον πολιτισμό, για την ανάπτυξη, τα οποία αποδείξαμε ότι μπορούμε να τα παντρέψουμε, να παντρέψουμε πολιτισμό και ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε μια εκδήλωση η οποία σήμερα αποτελεί πρότυπο. Πολύ σύντομα θα αναφέρω κάποια δεδομένα που ισχύουν σήμερα και θα περάσω μετά στην ανάλυση του οράματός μας για τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νάουσας έχει κατορθώσει να καταστεί το μεγαλύτερο φεστιβάλ ψηφιακού κινηματογράφου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτή είναι μια επιτυχία διότι ξεκινήσαμε από μειονεκτική θέση, αν θέλετε, και κατορθώσαμε μέσα σε 10 χρόνια να αποτελούμε σημείο αναφοράς στο κομμάτι του αύριο του κινηματογράφου, που είναι η ψηφιακή κινηματογραφία. Ταυτόχρονα αποδεικνύουμε σταθερά ότι είμαστε προσανατολισμένοι στην καινοτομία, από τη στιγμή που κατορθώσαμε να είμαστε το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο διαθέτει πλήρεις υποδομές ψηφιακού κινηματογράφου με στερεοσκοπικές δυνατότητες μάλιστα. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι η Θεσσαλονίκη, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, φεστιβάλ 53 ετών, ζήτησε την συνδρομή μας για την φετινή του διοργάνωση, για την 54η διοργάνωση, προκειμένου να τους παρέχουμε τον εξοπλισμό για να τον χρησιμοποιήσουν στις δικές τους δραστηριότητες. Κατορθώσαμε να ξεπεράσουμε φεστιβάλ καταξιωμένα στον ελλαδικό χώρο, πατώντας ουσιαστικά σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, όπως ανέφεραν και οι ομιλητές που προηγήθηκαν, την εξωστρέφεια. Εμάς μας ενδιαφέρει να βγάλουμε την ελληνική δημιουργικότητα προς τα έξω. Γι' αυτό και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας έχει το μέλλον του στραμμένο προς τα έξω. Μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να αναδείξουμε τις δημιουργικές δυνάμεις αυτού του τόπου και να διεκδικήσουμε τη θέση μας στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο στερέωμα. Ταυτόχρονα κατορθώσαμε να αποτελούμε τον πιο αποτελεσματικό θεσμό πολιτισμού στην ελληνική περιφέρεια και έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους. Συνοπτικά, ξεκινήσαμε το 2004, σε 5 μέρες από τη φετινή εκδήλωση, το φεστιβάλ διαρκεί 5 μέρες, προσθέσαμε μία ακόμη με σημαντικά ωφέλη φυσικά για την τοπική οικονομία. Παρουσιάζονται ταινίες από όλο τον κόσμο. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε πραγματικά την φρέσκια ματιά νέων δημιουργών από όλο τον κόσμο και να μπορούμε να πραγματοποιούμε ένα ταξίδι βρισκόμενοι εδώ σε άλλους πολιτισμούς, σε άλλες αντιλήψεις και σε άλλες νοοτροπίες. Πολύ σημαντική φυσικά είναι η συνδρομή των εθελοντών σε όλη αυτή την προσπάθεια. Για τη φετινή διοργάνωση ο αριθμός των εθελοντών είναι 150. Το οποίο πραγματικά μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί οι νέοι άνθρωποι ουσιαστικά έρχονται σε αυτή την προσπάθεια να σταθούν αρρωγοί και ταυτόχρονα να ωφεληθούν και αυτοί από την εμπλοκή τους με μια διοργάνωση πολιτιστική η οποία μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν το πνεύμα τους και ταυτόχρονα στην κρίσιμη συγκυρία που ζούμε να γίνουν πιο υπεύθυνοι και περισσότερο συνεπείς, αναλαμβάνοντας ευθύνες. Ταυτόχρονα αναφέρω ότι το φεστιβάλ δημιουργήθηκε από, είπαμε, μια ομάδα νέων ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι οι 15 άνθρωποι που ασχολούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για την υλοποίηση του θεσμού αυτού έχουν ως μέσο ορολογία στα 24 έτη. Και αν θέλετε, αυτό στην κρίσιμη συγκυρία που βρισκόμαστε είναι και μια απάντηση για το πώς είναι οι άνθρωποι μπορούν να περάσουν από το στάδιο της αδράνειας, από το στάδιο της απογοήτευσης, από το στάδιο της μεμψημυρίας, στο στάδιο της δημιουργίας. Ουσιαστικά βλέπετε, παρουσιάζουμε κάποιες εικόνες εδώ πέρα που δείχνουν πραγματικά το νεανικό και ζωντανό και δυναμικό του πράγματος. Πάμε λίγο γύρω από τις προβολές. Εξελίξαμε την διοργάνωση από μια διοργάνωση προβολής κινηματογραφικών ταινιών σε μια γιορτή πολιτισμού, όπου περιλαμβάνει συναυλίες, περιλαμβάνει εκδηλώσεις για το βιβλίο, περιλαμβάνει εκδηλώσεις για τα παιδιά. Όπως σας είπα, ξεκινήσαμε σήμερα τις δραστηριότητες μας με προβολές για τα σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος Παιδί Κινηματογράφους. Ταυτόχρονα σεμινάρια, masterclass, θεατρικές παιδικές παραστάσεις, γενικότερα μια γιορτή πολιτισμού, και όλα αυτά, το σημαντικότερο, προσφέρονται στο κοινό δωρεάν. Δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα στην κρίσιμη αυτή συγκυρία να μπορέσει το κοινό, να μπορέσει ο γονέας να πάρει το παιδί του, να μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι, να μπορέσουν οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να έρθουν να συμμετέχουν σε μια πραγματική ζωντανή δυναμική εκδήλωση χωρίς να έχουν το άγχος της καθημερινότητας και των προβλημάτων που έχουν δυστυχώς προκύψει κατά τα τελευταία χρόνια, αν και για την πόλη μας δυστυχώς τα προβλήματα υπήρχαν πολύ νωρίτερα. Ταυτόχρονα αναδεικνύουμε και το κοινωνικό μας πρόσωπο. Φέτος θα στηρίξουμε οικονομικά φοιτητές από την περιοχή μας, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, διότι άλλωστε εμείς σαν Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας θεωρούμε ότι η επένδυση στην παιδεία και τον πολιτισμό είναι αυτή η οποία αποτελεί αδύρυτη ανάγκη και πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα με κάθε κόστος και με κάθε τρόπο, ούτως ώστε να ενισχύσουμε τη νέα γενιά και να μην αφήσουμε να συνεχίσει να φιλορροεί, να αιμορραγεί και να έχουμε απώλειες από τον τόπο μας στους νέους ανθρώπους. Περνάμε τώρα στο μέλλον, ουσιαστικά σε κάποιες δράσεις οι οποίες αναδεικνύουν αυτή τη συνεχή διάθεση δημιουργικότητας. Αν όλα πάνε καλά, με βάση το σχεδιασμό μας, από περίπου τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2014 θα αρχίσει να εκπέμπει διαδικτυακά το κινηματογραφικό ραδιόφωνο του NIFF, στο οποίο θα εκπέμπει μέσω διαδικτύου, εντός εισαγωγικών το εκπέμπει, θα έχει δυνατότητα ο κόσμος από παντού να μπορεί να συνδέεται και να παρακολουθεί, να ακούει μάλλον κινηματογραφικές μουσικές, αγαπημένες κινηματογραφικές μουσικές για όλους. Ταυτόχρονα το Δεκέμβριο φέτος θα δημιουργηθεί η κασετίνα με τα best of των 10 ετών του φεστιβάλ, όπου ουσιαστικά συγκεντρώνουμε 1.800 ταινίες με τις προσθήκες των φετινών από 1.600 δημιουργούς από 75 περίπου χώρες, στις οποίες θα μπορέσουμε βραβευμένες ταινίες όλων αυτών των ετών να έχουμε τη δυνατότητα να τις έχουμε στην προσωπική μας συλλογή, ταυτόχρονα με ένα φωτογραφικό λεύκομα το οποίο θα παρουσιάζει την εξέλιξη της διοργάνωσης. Και τώρα πάμε στο μέλλον. Βλέπουμε το όραμά μας εστιάζεται στην ανάπτυξη ενός προνομιακού χώρου, ο οποίος για εμάς είναι η Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό άλλωστε σημαίνει και το Southeast Europe Talents. Θεωρούμε ότι αν θέλετε η δική μας ενδοχώρα είναι οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος, και εκεί θέλουμε να εστιάσουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταστούμε σαν περιοχή ένα κέντρο, ένας πόλος αναφοράς, ένα κέντρο συνεργασίας και ένας χώρος εκπαίδευσης και πολιτισμού. Τι είναι το Sea Talents? Είναι ένας θεσμός ουσιαστικά για την κινηματογραφία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και ταυτόχρονα επιδίωξη είναι να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και πολιτισμού. Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις οποίες απευθυνόμαστε είναι χώρες οι οποίες έχουν την ανάγκη ουσιαστικά να βγουν δυναμικά προς τα έξω, να έρθουν σε επαφή με τις προηγμένες κινηματογραφικά χώρες του δυτικού κόσμου, της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και το καθεξής. Δυστυχώς όμως είναι μια περιοχή η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό παρουσιάζει πλέον μια ομοιογένεια όσον αφορά τα προβλήματά της. Ταυτόχρονα είναι μια περιοχή η οποία αδυνατεί να λειτουργήσει σε ένα συνεργατικό πλαίσιο ως αποτέλεσμα πολλών προβλημάτων τα οποία προκύπτουν από ιστορικούς παράγοντες και λόγους και από θέματα νοοτροπίας και κουλτούρας. Στο κινηματογραφικό δε κομμάτι περνώντας, τα προβλήματα είναι ακόμη μεγαλύτερα δεδομένου το ότι υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η αδυναμία χρηματοδότησης εκδηλώνεται με μια αδυναμία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενίσχυση και στήριξη των νέων δημιουργών τους ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν και να βγουν έξω από τις χώρες τους, έξω από τις πατρίδες τους. Ταυτόχρονα εντοπίζουμε ένα κενό. Το 2004 εντοπίσαμε ένα άλλο κενό, ότι ο ψηφιακός κινηματογράφος ερχότανε και ήταν κάτι το οποίο δεν το είχε προβλέψει κανείς στην Ελλάδα την περίοδο εκείνη. Το γεγονός ότι το αύριο του κινηματογράφου ήταν ψηφιακό. Και εκεί ήρθαμε εμείς, το είδαμε, το διαπιστώσαμε και μπήκαμε στη διαδικασία να λειτουργήσουμε ένα φεστιβάλ. Τώρα, ο θεσμός αυτός θα έχει ως στόχο να εξελιχθεί σε ένα Ινστιτούτο ουσιαστικά κινηματογραφίας με έδρα την περιοχή μας, το οποίο θα ασχολείται με την προώθηση της κινηματογραφικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και κυρίως στη σύνδεσή της με τις αναπτυγμένες αγορές του κινηματογράφου. Ταυτόχρονα, στοίχημα να μπορέσουμε να φέρουμε τους νέους δημιουργούς από το εξωτερικό σε επαφή με την Ελλάδα για να μπορέσουμε, σε επαφή με την περιφέρειά μας, με την Κεντρική Μακεδονία, σε επαφή με την Νάουσα, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να στηρίξουμε την ανάπτυξη του τόπου που οραματιζόμαστε μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες που προαναφέρθησαν, να τις στηρίξουμε και με προσβευτές από το εξωτερικό. Πρέπει, είναι κρίσιμο να κοιτάξουμε προς τα έξω και αυτό έχει ως στόχο αυτή η δράση. Τι ακριβώς είναι? Ουσιαστικά στην πρώτη της φάση, υπάρχει και δεύτερη φάση, αλλά στην πρώτη της φάση, στην άμεση, 25 νέοι δημιουργοί, επιλεγμένοι δημιουργοί από σχολές των 23 χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι λίγο ευρεία η ανάγνωση του όρου Νοτιοανατολική Ευρώπη, ξεκινώντας από τη Ρωσία και καταλήγοντας στο Ισραήλ. Θα συγκεντρώνονται στη σχολή του Αριστοτέλη εδώ σε αυτό το χώρο, επίκεντρο αυτός ο χώρος, ο ιστορικής σημασίας χώρος, τον οποίον επίσης γίνονται βήματα και πρέπει να συνεχίσουν αυτά τα βήματα να τον αναπτύσσουμε, για να κάνουν σινεμά. Θα γίνονται εκπαιδευτικού χαρακτήρα δραστηριότητες και με την καθοδήγηση καταξιωμένων δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι νέοι αυτοί θα μπορούν να παρακολουθήσουν και θα μπορούν να εξελίσσουν ουσιαστικά τις γνώσεις τους πάνω στην τέχνη της κινηματογραφίας. Και ταυτόχρονα, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, περνάμε στο πρακτικό επίπεδο, όπου εκεί με την ενίσχυση και την υποστήριξη της προσπάθειας αυτής που ξεκινάμε να υλοποιούμε από το φέτος πιλωτικά σε πρώτη χρονιά, από το 2014 θα λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη της πρώτης φάσης, να παράγουν κινηματογραφικά έργα στην περιοχή μας. Να καταστήσουμε δηλαδή την Νάουσα, την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, την Ημαθία, σε τόπο, σε πόλη του σινεμά, σε χώρο του σινεμά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μετά από 10 χρόνια πλέον έχουμε την τεχνογνωσία και έχουμε ξεκινήσει ήδη τις απαιτούμενες κινήσεις εκείνες προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Οι ταινίες που θα δημιουργούνται είναι κινηματογραφικά έργα τα οποία θα προβάλλονται φυσικά σε πρώτη μετάδοση, σε πρώτη προβολή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου το δικό μας και στη συνέχεια ο στόχος θα είναι να διανέμονται και να προωθούνται στις αγορές του εξωτερικού προς όφελος φυσικά των δημιουργών και του ίδιου του θεσμού. Γι' αυτόν τον λόγο κάθε χρόνο για την προώθηση του θεσμού θα διοργανώνονται roadshows, ημερίδες, παρουσιάσεις σε κομβικά σημεία, σε κομβικές πόλεις των 23 αυτών χωρών με αποδέκτες περίπου 80 με 100 εκατομμύρια πολίτες, κατά βάση νέους ανθρώπους, δυναμικούς, δραστήριους, οι οποίοι πληρούν το μοντέλο αυτό του εξωστρεφούς, του καινοτόμου, του ανθρώπου με ανησυχίες και με αναζητήσεις, ο οποίος ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό και την παιδεία. Ποιοι είναι οι στόχοι? Βασικοί στόχοι είναι να ενισχυθεί η κινηματογραφική έρευνα, η εκπαίδευση, και φυσικά η στήριξη των νέων δημιουργών, η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη και αναγκαία. Ταυτόχρονα η υποστήριξη της κινηματογραφικής δημιουργίας σε αυτόν τον χώρο, τον δικό μας, όπου δυστυχώς λόγω οικονομικών μέσων και όχι μόνο και λόγω νοοτροπίας σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως ισχύει εδώ στη χώρα μας, δεν υπάρχει η αντίστοιχη οργανωμένη λειτουργία πρόθεσης και προβολής όπως συμβαίνει σε χώρες του εξωτερικού. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Ρουμανίας, όπου νομίζω ότι η κατάστασή τους, η οικονομική τουλάχιστον κατάστασή τους, είναι χειρότερη από τη δική μας. Ελπίζω να μην τους περάσουμε κάποια στιγμή, να μην χειροτερεύσουμε εμείς περισσότερο από αυτούς. Αλλά οι άνθρωποι πραγματικά έχουν μια πολύ οργανωμένη αυτή τη στιγμή, υλοποιούν ένα πολύ οργανωμένο πλάνο προώθησης των δικών τους κινηματογραφικών παραγωγών. Και φυσικά η προώθηση της συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι πολύ, πολύ κρίσιμο και πολύ χρήσιμο για τη χώρα μας να μπορέσει να επανακτήσει τον ρόλο της ως κέντρο αυτής της περιοχής, κάποτε εκμεταλλευόμενη ουσιαστικά τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές κοινότητες, είχε τη δυνατότητα και το αξιοποίησε για πολλά έτη να μπορεί να είναι, αν θέλετε, η χώρα σημείο αναφορά στην ευρύτερη περιοχή, η ηγέτιδα χώρα στον συγκεκριμένο χώρο. Αυτό είναι στο χέρι μας να το επανακτήσουμε, το χάσαμε λόγω των δικών μας αδυναμιών και φυσικά λόγω των συνθήκων οι οποίες πολλές φορές μας ξεπερνούν, αλλά παρόλα αυτά έχουμε την υποχρέωση να τον επανακτήσουμε και να εργαστούμε όλοι μαζί προκειμένου να επαναφέρουμε τη χώρα μας ως κέντρο συνεργασίας. Ταυτόχρονα, ωφελούμενοι είναι φυσικά οι νέοι κινηματογραφιστές από την ευρύτερη περιοχή, οι πολίτες των χωρών της περιοχής, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα μέσω δράσεων παιδείας και πολιτισμού να μπορέσουν, αν θέλετε, να αντισταθούν στη μονόπλευρη λογική της οικονομικής σκέψης, στην προκειμένη περίπτωση, η οποία επικρατεί και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση μόνο με την καθημερινή μας βιωτή, αλλά να μπορέσουμε να κοιτάξουμε και λίγο πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε παιδεία και πολιτισμό προκειμένου να πετύχουμε ουσιαστικά, να θέσουμε τις βάσεις, αν θέλετε, ούτως ώστε ως άνθρωποι να μπορούμε να αποφύγουμε στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις όπως αυτή που βιώνουμε τώρα. Φυσικά, ανάπτυξη του τουρισμού, διασυνοριακές σχέσεις, ανάπτυξη ευρύτερη, διάχυση της ανάπτυξης, ξεκινώντας από τον κινηματογράφο. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι για την υλοποίηση των ταινιών αυτών θα σας παρουσιάσω και κάποια οικονομικά στοιχεία, τα οποία είναι, είπαμε, στην πρώτη πιλωτική μορφή αυτής της φάσης. Θα σας πω και τα μεγέθη τα οποία είναι η εκτίμησή μας ότι θα φτάσουν στην πλήρη ανάπτυξη του έργου. Διάχυση λοιπόν της οικονομικής συναλλαγής, των οικονομικών ωφελών σε όλη την περιοχή. Και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτούμε όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε μέσω έξυπνων κινήσεων, όπως είναι παραδείγματος χάρη η τοποθέτηση προϊόντος, έτσι, έχουμε παραδείγματος χάρη το ξινόμαυρο, θα μπορέσουμε να τοποθετήσουμε το ξινόμαυρο μέσα στην ταινία, η οποία πρόκειται να προβληθεί σε όλο τον κόσμο, να βγει και να αποκτήσει ο κόσμος μια γνώση και συνείδηση του ότι η Νάουσα έχει προϊόντα τα οποία μπορούν να σταθούν. Ταυτόχρονα η αξιοποίηση των χώρων της περιοχής, μπορούμε μέσα από την διαδικασία αυτή να βγάλουμε τον τόπο μας με σωστές κινηματογραφικές παραγωγές έξω και να εκμεταλλευτούμε αυτό ουσιαστικά που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Μάντσιος για το Κώστα Ναβαρίνο, το οποίο ήταν συμπαραγωγός της ταινίας Before Midnight, πριν τα μεσάνυχτα, την οποία ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, με αποτέλεσμα μια ταινία η οποία έχει αυτή τη στιγμή αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, να δημιουργεί να χτίζει, να βοηθάει το χτίσιμο ενός νέου brand name για την Καλαμάτα. Και φυσικά να αναδείξουμε τη χώρα μας ως πηγή ιδεών, τεχνογνωσίας και διεθνούς συνεργασίας. Φτάνει η μεμψημυρία, έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βγουν μπροστά και πρέπει να το κάνουμε. Το φεστιβάλ στην παρούσα φάση αποδεικνύει αυτό, ότι υπάρχει δυνατότητα να αναδείξουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μια στενή ομάδα 15 ανθρώπων και μια ευρύτερη ομάδα που ανέρχεται στους 150, οι οποίοι υλοποιούν όλη αυτή τη δραστηριότητα. εφόσον κατορθώσαμε να το κάνουμε εμείς, μπορούμε να το κάνουμε όλοι και σε κάθε επίπεδο. Εδώ σας παρουσιάζω πολύ συνοπτικά το κομμάτι των εξόδων οι οποίοι σχετίζονται με τη δράση στην πρώτη της φάση, δηλαδή για την επόμενη χρονιά. Το κόστος το οποίο θα επιβαρύνει το Sea Talents τη διοργάνωση εκτιμούμε ότι θα είναι στις 190.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η όλη διαδικασία, ενδεικτικά θα αναφέρω ότι για την παραγωγή των μέσων θα φιλοξενηθούν εκείνη την περίοδο δημιουργοί από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στην περιοχή μας για ένα διάστημα περίπου 15 ημερών. Αντιλαμβάνεστε νομίζω όλοι ότι πώς μπορεί να υπάρξει διάχυση των ωφελών αυτόματα στην τοπική οικονομία. Και γιατί να το κάνουμε, γιατί προτείνουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά πολύ απλά γιατί μπορούμε και το έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε. Γιατί ταυτόχρονα έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο επαφών στην Ευρώπη, στην Αμερική και αν θέλετε, το λέει και το φετινό μας σύνθημα, αγαπάμε 10 χρόνια το σινεμά και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Και αγαπάμε 10 χρόνια τον τόπο μας και επίσης το αποδεικνύουμε στην πράξη. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, θεωρούμε ότι ναι, με σωστό σχεδιασμό, όπως σωστό σχεδιασμός υπήρχε στην περίπτωση του προγράμματος, και να αναφέρω εδώ μια παρένθεση κύριε Δήμαρχε σε αυτό που είπατε, ότι το αναφέρουμε και παρακάτω, ότι ουσιαστικά εμείς αξιοποιήσαμε τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό. Δηλαδή, ήμασταν το μοναδικό φεστιβάλ, θα αναφέρω ότι ενισχύονται και άλλα φεστιβάλ από τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ήμασταν το μοναδικό φεστιβάλ, και αυτό αναγνωρίστηκε και από την περιφέρεια, που επιλέξαμε στην πρότασή μας να εισάγουμε επενδυτικού χαρακτήρα προτάσεις και όχι μόνο δράσεις που σχετίζονταν με την υλοποίηση εκδηλώσεων μέσα στις δραστηριότητες. Επαναλαμβάνω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας είναι το μοναδικό το οποίο διαθέτει αυτού του είδους υποδομές, δηλαδή έχουμε ήδη υποδεχτεί το αύριο, έτσι, μαρτυράει πολλά πράγματα. Και ταυτόχρονα ξεκινήσαμε το 2004, είναι και ο Στέργιος εδώ, ο Καρανάτσιος, που ξεκινήσαμε μαζί αυτή την προσπάθεια το 2004 με 28 ταινίες. Σήμερα αυτή τη στιγμή προβάλλουμε 250 ταινίες σε ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιαστεί αυτό το πενθήμερο. Θα σας ανέφερα προηγουμένως κάποια μεγέθη σχετικά με τις συμμετοχές των δημιουργών και είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Οι χρηματοδοτήσεις τις οποίες λαμβάνουμε, η χρηστή διαχείριση η οποία είναι αναγκαία ειδικά σε αυτές τις φάσεις στις οποίες αν θέλετε υπάρχει σαφής δυσκολία και μείωση των πόρων. Η χρηστή διαχείριση λοιπόν είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε πράγματα τα οποία δεν εξαρτώνται πάντοτε από τη χρηματοδότηση. Πολλές φορές η δημιουργική σκέψη είναι αυτή που μπορεί να καλύψει το κενό χρηματοδότησης. Και ενδεικτικά σας αναφέρω για να κατανοήσετε τι ακριβώς γίνεται και πώς μπορούν να γίνουν πράγματα με περιορισμένη χρηματοδότηση. Τα 9 προηγούμενα Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας έγιναν μόλις με το 1/5 του ετήσιου προϋπολογισμού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και φυσικά όλα αυτά γίνανε και γίνονται για αυτούς εδώ τους νέους ανθρώπους που βλέπετε κάτω. Δυστυχώς δεν το βλέπετε πολύ καλά εσείς στην προβολή, αλλά είναι μια εικόνα από τους εθελοντές της διοργάνωσης από την περσινή τελετή λήξης. Νέα παιδιά, μαθητές σχολείων, φοιτητές, οι οποίοι συνδράμουν κάθε χρόνο την προσπάθειά μας, βοηθούν στο να μπορέσει να γίνει πράξη το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας. Θα ήθελα να κλείσω αυτή την παρουσίαση αναφέροντας αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η πρώτη φάση είναι αυτή. Στη δεύτερη φάση το σκεπτικό μας είναι να αξιοποιήσουμε κάποιους από τους βιομηχανικούς χώρους που υπάρχουν, από τους ανενεργούς πλέον δυστυχώς βιομηχανικούς χώρους που υπάρχουν στην Νάουσα, για να το μετατρέψουμε σε ένα στούντιο κινηματογραφικό το οποίο θα μπορέσει να φιλοξενεί οργανωμένα παραγωγές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη φυσικά του φεστιβάλ να προχωρήσουμε σε διεθνείς συμπαραγωγές οι οποίες θα υλοποιούνται στην περιοχή μας, θα χρηματοδοτούνται μερικώς από την ίδια τη δράση του Sea Talents και ταυτόχρονα θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτό να πάμε σε κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους επενδύοντας ουσιαστικά σε έναν χώρο ο οποίος είναι από τους πιο δυναμικούς, από τους πιο, αν θέλετε, ταχύ αναπτυσσόμενους σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τα οικονομικά του μεγέθη. Αυτός είναι η κινηματογραφική βιομηχανία. Είναι λοιπόν στο χέρι μας να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες εκείνες, ούτως ώστε να γίνουν τα οράματά μας. Όλοι μιλήσαμε, όλοι έχουμε ένα όραμα. Το ζήτημα είναι στην προκειμένη περίπτωση να συνθέσουμε ενδεχομένως τις καλύτερες σκέψεις μας και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος μας, σε αυτό που έχουν ανάγκη οι νέοι άνθρωποι του τόπου μας, ειδικά αυτοί οι οποίοι, αν θέλετε, επιμένουν να παραμένουν εδώ, να αγωνίζονται, να οραματίζονται και να θεωρούν πως μπορούν να δημιουργήσουν, να μετατρέψουν ουσιαστικά την Νάουσα στον τόπο των ονείρων τους. Εμείς λοιπόν έχουμε το όραμα, έχουμε το όνειρο, θα συνεχίσουμε να το επιδιώκουμε, θα συνεχίσουμε να το πραγματοποιούμε και από αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να κλείσω λέγοντας δύο πράγματα, ότι θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητες αυτές, τις δραστηριότητες της εκκίνησης ενός δημοσίου διαλόγου για το μέλλον της Νάουσας. Ταυτόχρονα φυσικά να πω ότι αύριο συνεχίζεται η διημερίδα, θα έχουμε τη δυνατότητα να υπάρξει μια συζήτηση και μια κουβέντα αμέσως μετά, αλλά και ότι και αύριο θα υπάρχει συνέχεια με επίσης πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές, οι οποίοι κυρίως θα αναφερθούν, αν θέλετε, στην οπτική της Νάουσας, το πώς αντιλαμβάνονται την Νάουσα και τις δυνατότητες ανάπτυξή τους άνθρωποι οι οποίοι σχετίζονται με κάποιο τρόπο με την Νάουσα, χωρίς ενδεχομένως να είναι μόνιμοι κάτοικοι της αυτή τη στιγμή. Και κλείνοντας, να αναφέρω, να πω στον κύριο Δήμαρχο ότι και εμείς θα θέλαμε από την πλευρά μας, θα υποβάλουμε φυσικά μία επίσημη πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάληψη διαχείρισης του χώρου του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς, το οποίο γίνεται τώρα, προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί οι δράσεις και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και εμείς από την πλευρά μας στην ανάπτυξη και στην, αν θέλετε, εξέλιξη ενός χώρου πολύ σημαντικού για την πόλη, ο οποίος ολοκληρώνεται, φαντάζομαι, σύντομα, ναι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε εμείς και, αν θέλετε, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τον Δήμο Νάουσας, να προσφέρουμε πολλαπλά ωφέλη στους πολίτες της πόλης, που άλλωστε νομίζω ότι είναι ο κοινός στόχος όλων μας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.